Διαβάζω άρθρο λοιπόν του κυρίου Αθανάσιου Κατσίμπελη. Ο κύριος Κατσίμπελης είναι δάσκαλος, είναι και νομικός και διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο στο Σκουροχώρι Ηλίας και γράφει άρθρο σήμερα στην Καθημερινή το διαβάσετε στη σελίδα 3. Λέει λοιπόν ο κύριος Κατσίμπελης, τον οποίο δεν γνωρίζω προσωπικό εννοείται, ότι στα σχολεία μας λέει δεν υπάρχουν έπαινοι οι οποίοι να λειτουργούν ως παραδείγματα, ούτε και τιμωρίε που να λειτουργούν αποτρεπτικά. Οι μαθητές δημοτικού γνωρίζουν πως ό,τι και αν κάνουν, άντε το πολύ να πάνε μέχρι το γραφείο του διευθυντή να τους ε, κεράσει καραμέλα. Οι γονείς τους επίσης θα τους συγχωρήσουν, γιατί πάντα θα φταίει το άλλο το παιδάκι και ποτέ το δικό τους. Η απόλυτη περιγραφή των χρόνων, των, 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 ε, των χρόνων που ζούμε, έτσι λειτουργούμε Δεύτερη πρόταση, εξαιρετική. Την απαξίωση του σχολείου και ήταν και εκπαιδευτικών ω επιστημόνων, λέει ο κύριος Κατσίμπελη, μπορεί να τη διαπιστώσει κανεί εύκολα από τον τρόπο με τον οποίο πολλοί γονεί συμπεριφέρονται και εκφράζονται για του εκπαιδευτικού των παιδιών του. Ο σεβασμό στον δάσκαλο δεν υπάρχει πλέον. Άρα λοιπόν η παρούσα κυβέρνηση να κτίσετε και άλλα πράγματα, δηλαδή να βάλετε από κάτω αυτό που λέμε το ηθικό υποστήλωμα. Πρέπει να φτιαχτεί πρώτα απ' όλα το ηθικό πεδίο και μετά να έρθουν όλα μαζί. Να έρθει η αξιολόγηση και ναι, να τολμήσει η κυβέρνηση και την αύξηση στο μισθό των εκπαιδευτικών. Κατόπιν αξιολόγηση. Αλλά όχι να φοβάτε το Υπουργείο Παιδεία, κυρία Κεραμέο, να φοβάστε τι θα πει ο Ολμετζή τη ΔΑΚΕ. Έλεω. Δεν θα ρωτήσουμε θα τη ρωτήσουμε τη Δάκε, έλεγε, στάνει πια με αυτού του συνδικαλιστέ. Αλλά τολμήστε, κάντε την αξιολόγηση. Κάντε την, ξεκινήστε την, να εκπαιδεύονται οι άνθρωποι στην αντίληψη τη αξιολόγηση. Ξέρετε ότι υπάρχουν. Κυρίε και κύριοι. Το ξέρει η κυρία Καραμέο, είμαι βέβαιο. Θα τη το, το έχουν πει, δεν, δεν είναι τίποτα κμιστικό, Ότι υπάρχουν δυσαρεστημένοι εκπαιδευτικοί από το γεγονό ότι υποχώρησε η κυρία Καραμέο στους συνδικαλιστές. Τι είπαν οι συνδικαλιστές, πρώτα θα κάνουμε επιμόρφωση και μετά θα δούμε. Καλά κρασιά δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά υπάρχουν δυσαρεστημένοι εκπαιδευτικοί κυρία Κεραμέως που περίμεναν περισσότερα πράγματα από την κυβέρνησή σας και από εσά προσωπικώς και από όλους τους υπουργούς. Που περίμεναν δηλαδή το άλμα από τον Μητσοτάκη, γι' αυτό τον ψήφισαν. Γι' αυτό ψηφίσαμε Μητσοτάκη ψηφίσαμε γιατί, γιατί είδαμε στο πρόσωπό του ότι θέλει να πάει το πράγμα παρακάτω. Αν δεν πάει δεν είναι κανένα Μας περιμένει ο Αλέξης. Α, τι, τι, τρομάζεται, ε. Φταίνε τα μέσα ενημέρωσης που έπεσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έχεις μάθει, τα λέει τώρα. Τώρα ξεθαρεύει, φαίνεται ότι πέρασε η εποχή που... Πέρασε... Ε, λογικό είναι, εντάξει. Πέρασε η μαυρίλα του από την Ήτα, γιατί δεν... Όπου να είναι θα ξεπεράσει και τον Καραμαλή σε Προεδρία Κόμματο. Καραμαλή ο Κώστα είχε 12,5 χρόνια, ο Αλέξη έχει 12. 12 χρόνια Πρόεδρο Κόμματο. Προφανέστατα θα πέφτες στη Μαυρίλα από τι πέντε ήττε που έφαγε, από τι συνεχόμενε ήττε. Και τώρα όμω το ξεπερνάει και προχθέ, καθώ εκινούσε το κορμί του στο μπαράκι εκεί που πήγε στα Γιάννενα, στο κλαμπ είπε αυτά τα μέσα ενημέρωση που πέσαμε. Είναι, είναι, που έχει κατανοήσει το θέμα ο Αλέξης. Αλλά μπάσουμε το, το θέμα μου δεν είναι ο Αλέξης τώρα, το, το θέμα μου είναι ο, ο Μητσοτάκης. Και κατέλεγε ο κ. Κατσίμπελη το άρθρο του σήμερα, ο δάσκαλο του Σκουροχωρίου. Σε λίγο θα έχουμε και άλλον δάσκαλο. Στην τροφιά μα θα δω πώ θα τα χωρέσω όλα και δεν έχω πει και τίποτα ακόμη. Η σχολική βία, λέει, θα πάψει να υπάρχει όταν αποφασίσουμε να ενισχύσουμε τι θετικέ συμπεριφορέ και καταφέρουμε να αναπτύξουμε στα παιδιά αξίε όπω αυτέ του Ολυμπισμού, δηλαδή τι αρχέ τη ανοχή, τη ειρήνη, του εφαγωνίζεσθε και τη ευγενού άμυλα, με σκοπό τη δημιουργία μια ειρηνική κοινωνία με λιγότερη βία και ανταγωνισμό, λέει ο κ. Κατσίμπελη.